Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέπτυξαν τις τοποθετήσεις τους για το ρόλο των νέων στην πολιτική σκηνή και τις δυνατότητες που έχουν ή που τους δίνονται για να διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας τους αλλά και της Ευρώπης. Well, my point of view is yes, things aren't the best at the minute, but there's no point in looking at it negatively. It's important to look positively because we are the future and it's we who define it. So we must look positively and look to the future for the best. Η Νατάλι Ρόμπινσον και η Σόφι Ρότζερς είναι μέλη της ομάδας των 6 νέων πρεσβευτών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ρόλος τους είναι να έρχονται σε επαφή με κοινότητες και κοινωνικά δίκτυα, να ακούν τις ανησυχίες των νέων και να διασφαλίσουν ότι οι απόψεις αυτές θα ακούγονται και σε υψηλότερο επίπεδο. Yeah, I think it's useful because you get lots of different points of view. You get to see how people view things, so how their mindset is, because young people in different countries might have different mindsets. So say like in the UK, we still have high aspirations, whereas in other places they might not have been promoted as much. Οι χώρες μας χρειάζονται τους νέους παντού, σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι αυτονόητο. Ίσως όμως να μην είναι τόσο αυτονόητο στο χώρο της πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Οι κοινωνίες μας μόνο να κερδίσουν έχουν, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στους νέους για πολιτική και κοινωνική συμμετοχή. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, χωρίς ταυτόχρονα να κλείνουμε τα μάτια μας στα προβλήματα και τις δυσκολίες που σίγουρα υπάρχουν. Η συζήτηση είχε τη μορφή debate. Δύο ομιλητές από την Ελλάδα και δύο από τη Βρετανία είχαν στη διάθεσή τους αυστηρά 6 λεπτά για να μεταφέρουν τις απόψεις τους για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική. Οι νέοι σε αυτή την πολύ σύνθετη, δύσκολη και κακή περίοδο την οποία ζούμε στην Ελλάδα και την Ευρώπη θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουν και θα λένε την άποψή τους στα κοινά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς από την Πρωτεύουσα Νεολαίας, την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, είναι να κάνουμε ένα πείραμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να δώσουμε τον λόγο στους νέους, να δώσουμε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά να τους αφήσουμε και το περιθώριο να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους, κάνοντας τη Θεσσαλονίκη ένα εργαστήριο για τα θέματα νεολαίας. Για μένα η πολιτική δεν είναι η καθαρά στενή και κλασική σχέση του πολιτικού, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική εξουσία, είναι να μπορείς πραγματικά να συνδιαμορφώνεις με όλα τα μέσα που διαθέτεις στην καθημερινότητά σου. Γι' αυτό για μένα είναι ένας ενεργός πολίτης. Όταν λέμε οι νέοι και η πολιτική, τι θα πει πολιτική, τι θα πει πολίτης. Πολιτική για μένα είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ο πολίτης, ο καθημερινός άνθρωπος, στην κοινωνία που ζει. Τι θα πει τρόπος που συμπεριφέρεται, σέβεται ή δεν σέβεται τους νόμους. Συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων ή όχι. Κάνει παρατηρήσεις για να βελτιωθούν οι νόμοι. Αμέσως μετά το τέλος των τοποθετήσεων ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.